Ο Μίνχ κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά, ένα εκπληκτικό γκολ από τον Παπαδόπουλο. Στο τρίτο λεπτό του αγώνα, ο MVP της σεζόν για τον Παναθηναϊκό σκοράρει και απόψε. Επιμένει όμως ο Σαλπικίδης, κερδίζει και τώρα τα δύσκολα. Το πλασέ από τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίκτυα του Ολυμπιακού. 0-1 για τον Παναθηναϊκό και το γλέντι στον πάγκο των Πρασίνων. Η ζωή του Δημήτρη Παπαδόπουλου μοιάζει με παραμύθι. Με περιπέτειες, δυσκολίες, θριάμβους, αλλά και δράκους. Σαν και αυτούς που ακούστηκαν και γράφτηκαν τα 5 χρόνια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό. Ήρθε η ώρα να αποκατασταθούν ιστορικές αλήθειες για έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς στην ιστορία του Παναθηναϊκού και σίγουρα ένα από τα καλύτερα παιδιά που πέρασαν από το τριφύλι. Η σέντρα από τον Εμίχ, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0, ένα καταπληκτικό γκολ, αλλά πρέπει να έχει χτυπήσει κιόλας ο Παπαδόπουλος. Κωνσταντίνου ξανά για τον Παπαδόπουλο, σε καλή θέση ο Παπαδόπουλος, πλασάρι, μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Ο Παναθηναϊκός στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου με σκόρερ τον Παπαδόπουλο. Και ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, περνάει μπάλα, είναι ο Παπαδόπουλος αυτός που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το 0-1 στο 75, το γκολ του Παναθηναϊκού. Ο Παπαδόπουλος έξυπνη προσποίηση αφήνει για τον Κωνσταντίνου, η μπάλα φερνάει από όλους, να δούμε τι θα γίνει, εδώ υπάρχει. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου του 1981, δύο ημέρες μετά τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα, που βρήκαν το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου για πρώτη φορά στην εξουσία με το εντυπωσιακό 48,7%. Ωστόσο, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των φίλων του Πασόκ δεν ήταν δυνατόν να ταξιδέψουν 3.794 χιλιόμετρα μακριά στη γενέτειρα του μικρού ΠΑΠ στο Γκαγκάριν του Ουσμπεκιστάν, μια πόλη που είχε πάρει το όνομά της από το Ρώσο κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν στα σύνορα με το Καζακστάν. Οι γονείς του ήταν Πόντιοι πρόσφυγες από την Τραπεζούντα και την Κωτίωρα. Μάλιστα, μετά από ταξίδια συγγενών από την Ελλάδα, φόρεσε τις φανέλες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, δύο εκ των ομάδων που έμελε να αγωνιστεί στο μέλλον. Το καλοκαίρι του 1989, σε ηλικία 8 ετών, η οικογένεια ταξίδεψε στην Ελλάδα και χρειάστηκε μάλιστα ένα οδηπορικό μίας εβδομάδας με τρένο για να φτάσει στην Αθήνα. Ο μικρός ήταν ταγμένος στο ποδόσφαιρο και έτσι έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ελλάς Ποντίον στο Εγάλεο, ενώ η μετακόμιση στα Ανολιώσια τον έφεραν στις πρότυπες ακαδημίες του ΔΑΣ, που δημιουργήθηκε με τις ευλογίες του Δήμου ως δεύτερη ομάδα του ακράτητου. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Ο Παπαδόπουλος ευτύχησε να πέσει σε μια ευνοϊκή συγκυρία, αφού τα ενία του ακράτητου ανέλαβε ο Γιάννης Παθιακάκης και η ομάδα από το τοπικό βρέθηκε σε μία τριετία στην Αλφα Εθνική. Ο νεαρός Άσος ανέβηκε στο τρένο της Δέλτα Εθνικής, πετυχαίνοντας τότε 10 γκολ, σημείωσε άλλα 8 στη Γάμα Εθνική και άλλα 12 στη Βήτα Εθνική. Μάλιστα, την άνοδο στη Γάμα Εθνική, το Μάιο του 1999, την πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίχτες του στον ακράτητο, φορώντας φανέλες της Ρεάλ Μαδρίτης. Το καλοκαίρι του 2001 μπορεί να έδωσε το παρόν στο ξεκίνημα του ακράτητου στα μεγάλα σαλόνια, αλλά δεν έμεινε για πολλές ημέρες. Το κουβάρι της μεταγραφής του στην αγγλική Μπέρνλι άρχισε να ξετυλίγεται στις 5 Ιουνίου του 2001, όταν ο Παπαδόπουλος, πέρα από σκόρερ, ήταν ο κορυφαίος της ελπίδων στη μεγάλη νίκη κόντρα στην Αγγλία με 3-1 και έτσι μπήκε στο μπλοκάκι του Σταν Τέρνετ, προπονητή της Μπέρνλι, που ήταν στις εξέδρες της Λεωφόρου. Κυριαζής. Ψάχνει κάποιο συμπαίκτη. Θα βγάλει σε τρακινό τέρμα. Γκολ! Παπαδόπουλος 1-0, η εθνική μας ομάδα προηγείται. Μετά από συζητήσεις αρκετών ημερών, ο ακράτητος τα βρήκε με την αγγλική ομάδα που αγωνιζόταν στην Championship και στις 20 Ιουλίου του 2001 ο 19χρονος Παπαδόπουλος μετακόμισε στους Βυσσινομπλε. Αξίζει να σημειωθεί ότι έναν χρόνο νωρίτερα ο ΠΑΠ είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, παρότι δεν είχε αγωνιστεί στο φιλικό δοκιμής του Σλοβένου Μιλένκο Ατσίμοβιτς στις 25 Μαΐου του 1999 μεταξύ των πρωταθλητών της Α και της Δ Εθνικής.
Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς είχε ανάψει το πράσινο φως για την απόκτησή του. Ωστόσο, ο Σέρβος τεχνικός απολύθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1999 μετά τη διαμάχη που είχε με τον Ζλάτκο Ζάχοβιτς και οι Ερυθρόλευκοι δεν επανήλθαν. Λέγεται ότι προτάθηκε από τον Γιώργο Λούβαρη και στον Τάκη Λεμονή, αλλά ο Έλληνας τεχνικός τον απέρριψε. Στο νησί και στην Μπέρνλη ο Παπαδόπουλος έμεινε για 2 χρόνια και κατέγραψε 45 συμμετοχές και 6 γκολ. Το καλοκαίρι του 2003, μετά τα όσα συνέβησαν στη Ριζούπολη και τη διοικητική διάθεση σαρωτικών αλλαγών, ο Σπύρος Λιβαθινός εισηγήθηκε την απόκτηση του Παπαδόπουλου. Οι πράσινοι με 350.000 ευρώ κατάφεραν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, έχοντας ως διαβατήριο τις 25 συμμετοχές και τα 11 γκολ με την Εθνική Ελπίδων. Στις 3 Ιουλίου του 2003 ανακοινώθηκε η μεταγραφή, αλλά πριν από τις υπογραφές υπήρξε ένα θρίλερ που δεν έγινε γνωστό, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ο μάνατζερ του Παπαδόπουλου, Άγγελος Τραυλός, δέχτηκε κρούση από την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου του Αλεξέη Μιχαηλιτσέγκο. Ο παίχτης ταξίδεψε στο Κιέβο, μίλησε με τους νταμπλούχους Ουκρανίας, αλλά δεν τα βρήκαν και έτσι ντύθηκε στα πράσινα. Στις 4 Αυγούστου του 2003 ο Παπαδόπουλος παρουσιάστηκε στην Παιανία μαζί με τον Κροάτη Σίλβιο Μάριτς, τον Καμερουνέζο Ζοέλε Παλέ, τον Αλέξη Τζόρβα που επέστρεψε από τον Όφι, τον Λιθουανό Ραϊμόντα Ζουτάουτας, τον Γερμανό Μάρκους Μίνχ, τον Νοτιοαφρικάνο Νασίφ Μόρις, τον Ρουμάνο Λουτσιάν Σαμαρτεάν και τον Κώστα Χαλκιά που φόρεσε ξανά τη φανέλα με το τριφύλι μετά το πέρασμά του από τον Ηρακλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις πρώτες ημέρες υπήρξε σκέψη δανεισμού του σε άλλη ομάδα της Αλφα Εθνικής για να ψηθεί, με δεδομένη την παρουσία των Μιχάλη Κωνσταντίνου, Εμμάνουελ Ολιζαντέμπε, Γκόραν Βλάουβιτς και Χριστό Βαζέχα. Αλλά ο μικρός εντυπωσίασε στην προετοιμασία και έτσι έπεισε το γιτζάκ σουμ για την αξία του. Μάλιστα ο Παπαδόπουλος σκόραρε στα 2 πρώτα φιλικά με Σιόν και Μπενφίκα και μπήκε αμέσως στα πλάνα για το βασικό σχήμα. Άλλωστε ο Παπαδόπουλος μαζί με τον Ζουτάουτας ήταν οι μοναδικοί που μιλούσαν ρώσικα και έτσι μπορούσαν να αφομοιώσουν 100% τις οδηγίες του νέου τεχνικού της ομάδας Γιτζάκ Σουμ. Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού από την προετοιμασία της ομάδας στο Κρας Μοντάνα στην Ελβετία, ο νεαρός Άσος είχε δηλώσει: «Εάν φοβάσαι, κάθεσαι σπίτι σου. Εάν όχι, δίνεις μάχη και παλεύεις να αποδείξεις την αξία σου». Ο κόσμος έχει δίκιο να είναι στεναχωρημένος, αλλά φέτος θα μπούμε μέσα και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Πέρασε μπάλα από τον Σαμαρτεάν. Ο Παπαδόπουλος ανοίγει στον Μπασινά. Η σέντρα του Μπασινά. Ο Παπαδόπουλος στην κεφαλιά. 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Κωνσταντίνου τώρα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Κωνσταντίνου θέλει να περάσει. 2-1 για τον Παναθηναϊκό με τον Παπαδόπουλο σκόρερ. Σαπάνης. Με Βενέτη. Η σέντρα για τον Παπαδόπουλο, κεφάλια γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Ο πιο αποτελεσματικός. Την πρώτη σεζόν με το τριφύλι ο Παπαδόπουλος εξελίχθηκε σε χρυσοδάκτυλο. Ήταν από τους πρωταγωνιστές του πράσινου double με 20 πολύτιμα γκολ. Συγχρόνως αναδείχθηκε κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής, ενώ το καλοκαίρι στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα, ενώ συμμετείχε και με την Ολυμπιακή ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Τι άλλο να κάνει. Ένα από τα κορυφαία μάτς ήταν ο τελικός του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στη Νέα Σμύρνη, όπου άνοιξε τον δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου. Ο Μίνχ κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά, ένα εκπληκτικό γκολ από τον Παπαδόπουλο. Στο 3ο λεπτό του αγώνα, ο MVP της σεζόν για τον Παναθηναϊκό σκοράρει και απόψε. Μάλιστα, πριν από τον γκολ της ισοφάρισης των Πειραιωτών, ήταν να αντικατασταθεί λόγω ενός τραυματισμού. Αλλά μόλις έγινε το 1-1, ζήτησε από το Σουμ να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο, έσφιξε τα δόντια και βοήθησε να έρθει το επικό 3-1 και η κούπα. Κάνει την παλιά με τα αριστερό. Παπαδόπουλος με το κεφάλι για τον Κωνσταντίνου στην περιοχή. Ο Κωνσταντίνου η προβολή. Η μπάλα στα δίχτυα, 2-1. Ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει ούτε 2 λεπτά τον Ολυμπιακό να χαρεί και παίρνει πάλι κεφάλι στο σκορ. Σιταρίδη κόβει αυτό στο κέντρο εκεί που ο Καρεμπέ κάνει το λάθος ευκαιρία. Στρωμένο γκολ στο πόδι του Κωνσταντίνου, το 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Που σηκώνει το κύπελο στον Αττικό ουρανό και γίνεται πανδαιμόνιο στη Νέα Σμύρνη από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Που βλέπουν την κίνηση του αρχηγού της ομάδας του αλήθρωση μετά από 7 πέτρινα χρόνια. Από τα άγνωστα παρασκήνια εκείνη του τελικού ήταν η διαδρομή του τροπέου. Φτάνοντας στην Παιανία το κύπελο, ξέμεινε στο πούλμαν.
και για να μην χαθεί, ο Παπαδόπουλος το πήρε στο σπίτι των γονιών του για τρεις ημέρες πριν το επιστρέψει στην Παιανία. Αμύβασε ο Σαπάνης που ψάχνει για τον Παπαδόπουλο, τα καταφέρνει, μένει όρθιος επιθετικός Παναθηναϊκού 0-2. Ωραίο παλικαρίσιο γκολ από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, το 11ο στο φετινό πρωτάθλημα, και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος κάνει μια κούρσα μέχρι τον Αντώνη Νικοπολίδη, του δίνει ένα φιλί. Όμως εκείνη τη σεζόν ο Παπαδόπουλος έκανε και μια κίνηση ήθους και συναδελφικής αλληλεγγύης, όταν πήγε και αγκάλιασε τον Αντώνη Νικοπολίδη μετά τον γκολ που πέτυχε στο μάτς με την Καλυθέα στις 25 Ιανουαρίου του 2004. Βλέπετε, είχε προηγηθεί το απίστευτο σκηνικό στην Παιανία, όπου ο Βέλιμιρ Ζάγετς είχε ζητήσει από τον Γιτζάκ Σουμ να αφήσει εκτός αποστολής τον αρτινό κίπερ, με τον Ισραηλινό να αρνείται. Η κίνηση του Παπαδόπουλου ήταν μια έκφραση εκτίμησης και σεβασμού στο πρόσωπο του συμπαίχτη του, αμή τι άλλο εντυπωσιακή από έναν πρωτάρι σε μια μεγάλη ομάδα σε ηλικία μόλις 22 ετών. Για να δούμε τώρα τον Παπαδόπουλο σε καλή θέση, πλασάρει 1-0 ο Παναθηναϊκός. Παίρνει το προβάδισμα με τον Παπαδόπουλο που τον βλέπετε να πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών. Το Μίχου θα βγάλει τη σέντρα, Κωνσταντίνου κατεβάζει την μπάλα, το σούτ από τον Παπαδόπουλο, δεν μπορεί να επέμβει εκεί ο Λιβερόπουλος και έχουμε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία κοφτή μαλλιά από τον Μπασινά, μεγάλη ευκαιρία, το γκολ για τον Παναθηναϊκό από τον Παπαδόπουλο. Τα επόμενα χρόνια ο Παπ ήταν πολύτιμο γρανάζι του Παναθηναϊκού, με όλους τους προπονητές να εκτιμούν το πάθος του και την αγωνιστικότητά του, πετυχαίνοντας άλλα 47 γκολ. Με δεδομένο ότι το πρώτο συμβόλαιο που είχε υπογράψει ήταν για 2 συν 1 συν 1 συν 1 χρόνια, ανανεώθηκε αυτομάτως το 2005, αλλά η αλλαγή στους κανονισμούς μεταγραφών από τη FIFA και η κατάργηση των μονομερών ανανεώσεων έφερε τις δύο πλευρές ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων. Το πρώτο ραντεβού με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη δεν πήγε καλά και έτσι δημιουργήθηκε πολύ βαρύ κλίμα και σενάρια αποχώρησης. Τότε ενδιαφέρθηκε η Μπενφίκα του Φερνάντο Σάντος, που τον ήξερε από τη σύντομη συνεργασία του στο Τριφύλι. Εκείνο το καλοκαίρι η ομάδα της Λισαβόνας, με εισήγηση του Πορτογάλου τεχνικού, απέκτησε και τον Κώστα Κατσουράνη από την ΑΕΚ. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Derby Sports με τίτλο «Ακατέβατος» μπορεί να θεωρήθηκε από πολλούς ως ο προάγγελος του διαζυγίου, αλλά ένα άλλο πρωτοσέλιδο έφερε τα πάνω κάτω. Η πλάκα είναι ότι την ανατροπή δεν την έκανε η αθλητική ηχό που ήταν υπέρμαχος της παραμονής του Παπαδόπουλου, αλλά ένα περιοδικό του Ολυμπιακού που προέτρεξε να ντύσει τον ποδοσφαιριστή στα ερυθρόλευκα. Το Red Believers έγραψε ότι ο διεθνής επιθετικός έκλεισε κάθε διάβλο επικοινωνίας με τον Παναθηναϊκό. Ο Παπαδόπουλος εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση διαψεύδοντας τη δίθεν αποκλειστικότητα. Αυτή η κίνηση μεταφέρθηκε από τον Σπύρο Λιβαθινό στο Γιάννη Βαρδινογιάννη και έτσι έγινε δεύτερο ραντεβού που βρέθηκε η χρυσή τομή και ο 25χρονος επιθετικός υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο. Πάντως πριν από όλα αυτά, την Πρωταπριλιά του 2006, ο Παπαδόπουλος κατάφερε να κοροϊδέψει τους πάντες καθώς εμφανίστηκε στην Παιανία με γλυκά και άφησε να διαρρεύσει ότι υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Τα σιχαρίκια άρχισαν να πέφτουν βροχή, με τον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ, Στράτο Αποστολάκη, να μονολογεί. Καλά εμάς, δεν μας ενημέρωσε κανένας. Μετά πολλά ο Παπαδόπουλος τους θύμισε ότι ήταν Πρωταπριλιά και άπαντες λύθηκαν στα γέλια. Αυτοί που δεν γέλασαν ήταν στον Ολυμπιακό. Στις 4 Μαρτίου του 2007 ο Παπαδόπουλος χάρισε την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στο Νέο Καραϊσκάκι. Ήρωας. Επιμένει όμως Αλπικίδης, κερδίζει και τώρα τα δύσκολα. Το πλασέ από τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίκτυα του Ολυμπιακού. 0-1 για τον Παναθηναϊκό και το γλέντι στον πάγκο των Πρασίνων. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Επιμένει όμως Αλπικίδης, κερδίζει. They'll tell you what to do in life instead. Και τώρα τα δύσκολα. Of everything you know that you could get. Το πλασέ από τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίκτυα του Ολυμπιακού. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. 0-1 για τον Παναθηναϊκό και το γλέντι στον πάγκο των Πρασίνων. Την επόμενη σεζόν το σκηνικό γύρισε τούμπα. Ένα χαμένο πέναλτι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τον έβαλε στο κάδρο της κριτικής. Χέρι πέναλτι. Η μπάλα βρήκε χέρι και δίνει πέναλτι ο Καλόπουλος. Εδώ κοιτάξτε και πάλι τη σέντρα από μια άλλη λήψη.
Και όπως πέφτει κάτω, η μπάλα όντως βρίσκει το χέρι του. Δημήτρης Παπαδόπουλος, Αντώνης Νικοπολίδης. Φίλοι χρόνια, αντίπαλοι σήμερα. Πάμε. Ο Νικοπολίδης θα μπλοκάρει. Ο Νικοπολίδης για δεύτερη φορά τις τελευταίες μέρες μπλοκάρει το πέναλτι του Παπαδόπουλου. Οι γνωστοί ξύπνιτζίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου ξέχασαν τα περσινά, ξέχασαν το ήθος του ποδοσφαιριστή και γενικά την προσφορά του και ανακάλυψαν σενάρια συνωμοσίας. Μέχρι και κλείσιμο του ματιού την ώρα της εκτέλεσης του πέναλτι ανακάλυψαν. Γελιότητες. Το σκηνικό για όλους στον Παναθηναϊκό βάρνε επικίνδυνα μετά τη βαριά ήττα και τον αποκλεισμό στο κύπελο από τον Ολυμπιακό και το γλυκό έδεσε στον αγώνα που ακολούθησε με τον Εργοτέλη στη Λεωφόρο. Ο Ιβάντσιτς αφήνει για τον Γκονσάλες, ο Σαλπιγκίδης στην εκτέλεση ευθύβολο στη γωνία του Δασκαλάκη, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε μία εβδομάδα. Ο Παπαδόπουλος ήρθε σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Ζωσέ Πεσέιρο, αφού ο Πορτογάλος, παρότι δεν ήθελε να τον χρησιμοποιήσει, τον σήκωσε για ζέσταμα με τους φίλους του Παναθηναϊκού να του σούρουν τα εξαμάξεις, άλλωστε εκείνη τη μέρα δεν γλίτωσε κανείς. Ο Παπαδόπουλος θεώρησε την κίνηση του Πεσέιρο unfair και έτσι όταν ο Πορτογάλος τον πλησίασε για να του δώσει το χέρι μετά το τέλος του αγώνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής του είπε: «Με μένα να μην παίζεις». Πάντως η παρεξήγηση λύθηκε άμεσα και ο παίχτης επανήλθε στα πλάνα. Παραδόξως ο Πεσέιρο δεν τον εμπιστεύτηκε στο μάτς τίτλος με την Ξάνθη στην ακριτική πόλη. Όταν το μάτς στράβωσε με τα 3 γκολ του Ρατζίνσκι, τον έβαλε αλλαγή και λίγο έλειψε να το γυρίσει μόνος του. Απίστευτο. Εδώ μειώνει ο Παναθηναϊκός, όχι. Ο Ξπούρνινγκ, ο Μάτος. Άλλη μια απίστευτη φάση, το σουτ και γκολ τελικά από τον Ποστίγκα. Ο Ρομέρο κατεβάζει την μπάλα. Βγάζει σέντρα αμέσως και φαλιά γκολ για τον Παναθηναϊκό από τον Σαλπικίδη. Δυστυχώς το αρρωστημένο κλίμα και η αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων από τον πολυμετοχικό Παναθηναϊκό τον έβαλαν στο κάδρο των αποχωρήσεων μαζί με τον Ασίφ Μόρις, παρότι ο Χέντε Κάτε τον υπολόγιζε κανονικά. Στις 26 Ιουλίου του 2008 ενημερώθηκε από τον τεχνικό διευθυντή Κώστα Αντωνίου ότι πρέπει να βρει ομάδα με την προϋπόθεση να φέρει 2 εκατομμύρια ευρώ. Εν τέλει, με παρέμβαση του Γιάννη Βαρδινογιάννη, λύθηκε το συμβόλαιό του, αφήνοντας πίσω πολλά γιατί. Ακολούθησαν η Ιταλική Λέτσε, η Κροατική Δυναμό Ζάγκρεπ, η Ισπανική Θέλτα, αλλά και η επιστροφή στην Ελλάδα με τις φανέλες του Λεβαδιακού, του Πανθρακικού, του Ατρόμητου, του ΠΑΟΚ, του Αστέρα Τρίπολης και του Πανετολικού, ολοκληρώνοντας το Σεπτέμβριο του 2017 μια πολύ σπουδαία καριέρα. Για τους φίλους του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος θα είναι για πάντα εκ των πρωταγωνιστών του Double του 2004, αλλά και ο εκπορθητής του Καραϊσκάκη. Άλλωστε ακόμα και στις κακές του ημέρες, ουδής μπορεί να τον ψέξει για τη μαχητικότητά του. Ένα παιδί που έδινε και την ψυχή του. Ο Μίν κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά, ένα εκπληκτικό γκολ από τον Παπαδόπουλο. Ο MVP της σεζόν για τον Παναθηναϊκό σκοράρει και απόψε. Κόβει ο Κούμας. Και ψάχνει να βρει το Σαλπικίδη μπροστά, με τον Ανατολάκη σε καλύτερη θέση να ελέγχει τη φάση και την μπάλα. Επιμένει όμως ο Σαλπικίδης, κερδίζει και τώρα τα δύσκολα. Το πλασέ από τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού. 0-1 για τον Παναθηναϊκό και το γλέντι στον πάγκο των Πρασίνων.